στείλαμε ένα μεγάλο μήνυμα προς την κυβέρνηση. Εδώ και τώρα να πάρει μέτρα για την ασφάλεια και την υγεία στα σχολεία και να πάψει να κοροϊδεύει, να εμπέζει τους εργαζόμενους, τους γονείς και τους μαθητές. Για άλλη μια φορά η κυβέρνηση κρύβεται, η πολιτική ηγεσία είναι εξαφανισμένη και το μόνο που κάνει είναι να κάνει φτηνή προπαγάνδα μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το πόσο καλά δουλεύουν τα συστήματα την ίδια στιγμή που τα πάντα καταραίουν γύρω της. Στείλαμε ένα μήνυμα ότι εκπαιδευτικοί έχουμε φωνή και κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή, έχουμε δικαιώματα και δεν θα σταματήσουμε να τα διεκδικούμε. Από τη σημερινή συγκέντρωση στέλνουμε ένα μεγάλο μήνυμα αλληλεγγύης στους συναδέλφους μας στη Γαλλία που σήμερα είναι σε απεργιακή κινητοποίηση για τα ίδια ακριβώς αιτήματα. Κάτι που φανερώνει ότι αυτό το βάρβαρο σύστημα σε κάθε χώρα, σε κάθε ήπειρο θεωρεί τελικά τη ζωή, την υγεία, τη μόρφωση, τα δικαιώματα του λαού κόστος. Στέλνουμε ένα μήνυμα και στους συναδέλφους μας να κρατάνε ψηλά το κεφάλι, να δίνουν τη μάχη μέσα και έξω από τις τάξεις, να σταθούν δίπλα στα παιδιά τους, δίπλα στους μαθητές μας, δίπλα στα παιδιά της εργατικής τάξης με αλληλεγγύη, με παιδαγωγικότητα, με όλα τα μέσα δίπλα τους, γιατί εκεί είναι το μέλλον και η ελπίδα. Θα συνεχίσουμε με κάθε μέσο, μέσα και έξω από την τάξη, να διεκδικούμε, γιατί αν δεν πάρει η κυβέρνηση μέτρα, θα είναι υπόλογη και είναι ήδη υπόλογη για αυτά που θα συμβούν και αυτά που συμβαίνουν. Συνεχίζουμε, σήμερα σταματάει, τελειώνει η κινητοποίησή μας εδώ, ξανά στα σχολεία, ξανά στη μάχη, εκεί που ξέρουμε να κάνουμε καλά. Συναδέλφοι σε συνάδελφοι, όλο αυτό το διάστημα έχουμε ζήσει πραγματικά ένα πολύ δύσκολο σχολικό περιβάλλον. Ανοιχτά τα σχολεία, ο κορονοϊός στερίζει. Κλειστά τα σχολεία, η ψηφιακή πλατφόρμα του Υπουργείου καταραίει. Θύματα και στις δύο περιπτώσεις, η μόρφωση και η υγεία των παιδιών. Όλα τα ψευτοεπιχειρήματα της κυβέρνησης έχουν πέσει κυριολεκτικά στο κενό. Αυτή τη στιγμή, στα δημοτικά και στα νηπιαγωγεία, οι συνάδελφοι δίνουν μάχη για να κρατήσουν ανοιχτά τα σχολεία, αβοήθητοι από κυβέρνηση, περιφέρεια και δήμους, και στα γυμνάσια και στα λύκεια που μπήκαν για να κάνουν οι τεμπέληδες εκπαιδευτικοί εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαζικά, δεν μπόρεσε το σύστημα να ανταποκριθεί. Τελικά ο μοναδικός ένοχος σε όλο αυτό το φιάσκο είναι η κυβέρνηση, μόνο που την πληρώνουν οι μαθητές μας. Απαιτούμε αυτή τη στιγμή να υλοποιηθούν όλα τα αιτήματα του εκπαιδευτικού κινήματος, να πάρθουν όλα εκείνα τα μέτρα που να διασφαλίσουν την υγιεινή στα σχολεία που είναι ανοιχτά και η κυβέρνηση να πάρει όλα τα μέτρα ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Δεν θα σταματήσουμε εάν δεν ικανοποιηθούν τα χρόνια αιτήματά μας. Τα λέγαμε, τα λέμε και θα τα λέμε μέχρι το Υπουργείο να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας. Είμαστε εδώ από το Σωματείο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ηλιούπολης μαζί με τα άλλα Σωματεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και της ΕΛΜΕ να δηλώσουμε για ακόμη μια φορά ότι δεν έχει πάρθει κανένα ουσιαστικό μέτρο για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων. Η απόφαση της κυβέρνησης να κλείσει τα γυμνάσια και τα λύκεια δείχνει ότι εδώ και 8 μήνες από την αρχή της πανδημίας, πέρα από μία μάσκα και ένα παγουρίνο, δεν έχει δοθεί καμιά άλλη ουσιαστική βοήθεια στα σχολεία να λειτουργήσουμε όρους ασφάλειας και υγιεινής. Ζητάμε επαναλαμβανόμενα τεστ για όλα τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους. Ζητάμε επιπλέον προσωπικό καθαριότητας για να τηρούνται τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ. Ζητάμε μονιμοποίηση όλων των αναπληρωτών που εδώ και χρόνια δουλεύουν στην εκπαίδευση και γυρνάνε από τόπο σε τόπο. Ζητάμε όλα αυτά τα μέτρα να τηρούνται, να μειωθεί ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα έως 15 μαθητές για να μπορούν να τηρούνται οι αποστάσεις. Ζητάμε επιπλέον υγειονομικό υλικό στα σχολεία. Ζητάμε αυτό που είναι αυτονόητο, να διασφαλίζει η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας αυτό που είναι αυτονόητο να είναι τα παιδιά και οι εργαζόμενοι, οι εκπαιδευτικοί ασφαλείς στα σχολεία τους, ώστε να λειτουργήσουν τα σχολεία και οι διαζώσεις εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν σταματάμε, προχωράμε και συνεχίζουμε να θέτουμε αυτά τα αιτήματα που εδώ και καιρό έχουμε θέσει σαν σωματεία μαζί με τους γονείς
από την αρχή της πανδημίας. Συνεχίζουμε. 72.000 συνάδελφοι στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και 600.000 μαθητές παρακολουθούν το φιάσκο του Υπουργείου Παιδείας. Παιδευόμαστε μπροστά σε έναν υπολογιστή με την τάχα δίθεν εξ αποστάσεως δασκαλία που τα έχει λύσει όλα το Υπουργείο. Απαιτούμε τώρα να διασφαλίσει όλους όσκες προϋποθέσεις, όλα τα παιδιά ανεπόδιστα να μπορούν να παρακολουθήσουν αυτή τη διαδικασία. Απαιτούμε επίσης να ακούσει επιτέλους τα σωματεία και να πάρει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα ώστε με ασφάλεια να μπορέσουν κάποια στιγμή να ανοίξουν τα σχολεία. Η πολιτική του Υπουργείου είναι εγκληματική και γιατί κλείσαν τα σχολεία, αλλά και γιατί τώρα με κλειστά σχολεία ένα μεγάλο κομμάτι παιδιών δεν μπορεί να συνδεθεί με την τηλεκπαίδευση. Θα συνεχίσουμε όσα ψέματα και να πούνε στα κανάλια, στις ειδήσεις, όσα fake news, no paper από το Υπουργείο, δεν μπορούν να πείσουν κανέναν. Το ζήσαμε και χθες και σήμερα. Γονείς, μαθητές, εκπαιδευτικοί, να ζητήσουν συγγνώμη από την εκπαιδευτική κοινότητα, να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αυτή τη στιγμή καλούνται τα ΕΠΑΛ να κάνουν άκουστον εργαστηριακές ασκήσεις εξ αποστάσεως. Καλούνται σήμερα μαθητές με τον εκβιασμό της απουσίας, αν δεν συμμετάσχουν, να κάνουν μάθημα άκουστον χρησιμοποιώντας σταθερό τηλέφωνο. Φτάσαμε στο σημείο να κάνουμε μαθήματα, να έχουμε ακόμα και εικόνες στις καθηγητές μέσα από μεγάλη προσπάθεια και να είναι οι μαθητές από την άλλη μεριά της γραμμής μέσα από ένα σταθερό τηλέφωνο. Στη Γάμα Ελληνία Αθήνας, ύστερα από έρευνα που κάναμε, καταλήξαμε στο εξής αποτέλεσμα. Σε 4.500 μαθητές και 450 καθηγητές, από το προηγούμενο lockdown αντιστοιχούν 40 τάμπλετ. Το 30% του μαθητικού δυναμικού δεν διαθέτει καν τον τυπικό εξοπλισμό, ενώ ένα 20% του μαθητικού δυναμικού κάνει μάθημα μέσα από κινητό τηλέφωνο, με ό,τι σημαίνει αυτό, ο μαθητής σήμερα να κάθεται 4 ώρα, 5 ώρα και 6 ώρα μέσα από κινητό τηλέφωνο, και αυτό σήμερα η κυβέρνηση το θεωρεί παιδεία. Καλούμε έστω και την τελευταία στιγμή το Υπουργείο Παιδείας να σταματήσει τη φαρσακομωδία. Συνάδελφοι, αυτό που σήμερα ζούμε στα σχολεία δεν είναι εξ αποστάσεως εκπαίδευση, είναι διαζώσεις κοροϊδία. Έτσι μόνο μπορεί να χαρακτηριστεί. Πρέπει επιτέλους να ακουστεί η φωνή των καθηγητών, των μαθητών και των γονιών και να πάρθουν τα μέτρα έτσι ώστε τα σχολεία να ανοίξουν με συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και να πάμε σε κανονική εκπαιδευτική διαδικασία. Έχει ευθύνη σήμερα το Υπουργείο Παιδείας που για άλλη μια φορά υπονομεύει τη δημόσια εκπαίδευση και θέλει να περάσει το μήνυμα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αυτό που σήμερα γίνεται δεν είναι εκπαίδευση, το λέω για άλλη μια φορά, είναι μια φαρσοκομωδία. Είμαστε μέσα στις τάξεις με 25 μαθητές. Όταν συμβαίνει κάποιο κρούσμα, οι συνάδελφοί μας, οι γονείς και οι μαθητές μας δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν δωρεάν επαναλαμβανόμενα τεστ που είναι αναγκαίο. Καθαριότητα των σχολείων, Νοέμβρη μήνα είναι ακόμα ζητούμενο. Φτάνει λοιπόν η κοροϊδία. Εδώ και τώρα θέλουμε να πάρθουν μέτρα ώστε τα σχολεία μας να παραμείνουν ανοιχτά, αλλά με μέτρα που να εξασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια για όλους, για εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. Τόσο καιρό η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας που ήταν σε αποκορύφωμα, οι καταλήψεις και οι αγώνες των μαθητών λιδωρούσε αυτούς τους αγώνες, διαστρέβλωνε τα αιτήματα που ήταν αιτήματα και του γονεϊκού και του εκπαιδευτικού κινήματος. Δεν έπαιρνε κανένα μέτρο. Εκείνο που κοίταζε είναι ότι οργανώνει ψευτοεκλογές σε ηλεκτρονικές ψευτοκάλπες, να μειώνει τις κατηγορίες των συναδέλφων και των εργαζομένων που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες. Δεν έβρισκε ούτε μία τάξη. Δεν μείωνε τον αριθμό των παιδιών ανά τμήμα. Τελικά, μη παίρνοντας αυτά τα μέτρα, αλλά δίνοντας δεκάδες εκατομμύρια στις επιχειρήσεις και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να τις κάνουν αβάτα, έφτασε στο σημείο να κλείσει τα σχολεία ίδια.
Αυτοί κλείνουν τα σχολεία και όχι οι μαθητές, όχι οι εκπαιδευτικοί που αγωνίζονται. Δεν θα κάνουμε πίσω με τίποτα. Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας για τα δίκαια αιτήματά μας. Κάτω από τις μάσκες έχουμε φωνή. Τα δικαιώματά μας δεν μπαίνουν σε lockdown. Είμαστε σήμερα εδώ στο Υπουργείο Παιδείας με εκπαιδευτικά σωματεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας για να διεκδικήσουμε όρους υγιεινής και ασφάλειας στα σχολεία μας. Η σημερινή κινητοποίηση σε συνέχεια όλων του προηγούμενου διαστήματος εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών που έβαζε στο επίκεντρο σχολεία ανοιχτά με τους όρους όμως διαφύλαξης της υγείας μας. Η κυβέρνηση εμένει στην εγκληματική πολιτική της, ενώ καθημερινά εκατοντάδες τμήματα ή σχολεία αναστέλουν τη λειτουργία τους. Διεκδικούμε μείωση του αριθμού των μαθητών στις τάξεις, μαζικά επαναλαμβανόμενα δωρεάν τεστ σε εκπαιδευτικούς και μαθητές, να εξοπλιστεί κάθε σχολείο με όλο το απαραίτητο προσωπικό καθαριότητας με μόνιμη σχέση εργασίας. Οι διεκδικήσεις μας, οι αγώνες μας, τα δικαιώματά μας, τη ζωή και στη μόρφωση δεν μπαίνουν σε lockdown. Συνεχίζουμε.